Είμαι τον αστυνομικό μα συντάκτη Δυσία Ιωάννη, ο οποίο θα επιχειρήσει μια χαρτογράφηση του εγκλήματο το τελευταίο τρίμηνο με την αστυνομία να καταγράφει μηδενικά ποσοστά εξυχνίαση θυσία. Ακριβώ, Νικήτα, καλησπέρα, Νικήτα, κυρίε και κύριοι. Από τι πρώτε και όλε μέρε, Νικήτα, τη ανάληψη τη Προεδρία από τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον Νικό Χριστοδουλίδη, είχε φανεί πω η αστυνομία θα αποτελούσε ίσω ένα από του μεγαλύτερου πονοκέφαλου του. Όλοι θυμόμαστε τα επεισόδια το Μάρτιο του 2023 στο Στάδιο Ελευθερία και με φωτιέ και επεισόδια στου γυροδρόμου. Και μαζί την αναφορά του Προέδρου σε μια στιγμή απόλυτη ειλικρίνεια: Πω ο ίδιο δεν θα πήγαινε στο γήπεδο μαζί με τα παιδιά του. Στου μήνε που ακολούθησαν, αρκετέ ήταν οι φορέ που ο Νίκο Χριστοδουλίδη αναγκάστηκε να πάρει θέση και να ζητήσει εξηγήσει για γεγονότα. Και άλλε φορέ τι έπαιρνε, άλλε όχι. Όλοι θυμόμαστε πόσο έντονο ήταν μετά τα επεισόδια σε Πάφο και Λεμεσό και τα όσα ακολούθησαν. Ο πρόεδρο έδειξε νικήτα με πολλέ ευκαιρίε τη δυσαρέσκειά του, αλλά μάλλον κάποιοι δεν την είχαν αντιληφθεί. Πάμε θυσία να ρίξουμε μία ματιά στην ατζέντα τη εγκληματικότητα. Α ζούμε όσα συνέβησαν του τελευταίου τρει μήνε για να καταλάβουμε το μέγεθο όσων συζητούμε. Πρωινό 30 Οκτωβρίου δολοφονείται ο Θανάσης Καλογερόπουλος. Ακολούθησαν τέσσερις συλλήψεις, αλλά μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο για τον ηθικό αυτούργο. Βράδυ 31 Οκτωβρίου δολοφονεί Αλέξη Μαυρομιχάλη. Κανένα στοιχείο που να οδηγεί έστω σε μία σύλληψη με την υπόθεση να παραμένει ανεξιχνία στη Στοταέ Βομβιστική επίθεση εναντίον δημόσια κατήγορου το βράδυ τη 21 Δεκεμβρίου. Καμία σύλληψη. Εμπρισμό οχήματο αξιωματικού αστυνομία. Και πάλι στην Πάφο. Το βράδυ τη 15η Ιανουαρίου. Μία σύλληψη απόψε και αφορά σε 43χρονο μετά ο πληροφορία σχετικά με τα καθήκοντα του αστυνομικού. Λίγε ώρε μετά το συγκεκριμένο εμπρισμό στις 15 Ιανουαρίου, αυτή τη φορά στη Λευκοσία, άγνωστος πυροβολή εναντίον 49 49χρονου. Ενώ αυτός βρισκόταν στο χυμά του με τα δύο ανήλικα παιδιά του. Ο δράστης διαφεύγει με την απόπειρα να διαπράτεται στις 5 το απόγευμα σε μια πολυσύχνα στη Λεωφόρο. Καμία σύλληψη ενώ στόχος της επίθεσης εξαφανίστηκε προτού δώσει κατάθεση. Ξημερώματα 16 Ιανουαρίου. Ρήψη πυροβολισμό στην οικία επιχειρηματία στο Γέρι. Στις 7 Ιανουαρίου νικήτα άγνωστοι είχαν ρίξει χειροβομβίδα σε χτίριο συμφερόντων του ίδιου επιχειρηματία. Κανένα στοιχείο στον τα που να οδηγεί σε συλλήψεις και για τα δύο περιστατικά. Αλλά όπως μαθαίνουμε δόθηκαν οδηγίες και λήφθηκαν μέτρα από τη ΜΑΤ. 17 Ιανουαρίου, στις φλόγες το όχημα άλλης δημόσιας κατήγορου στην Πάφο. Ο σύζυγός της υπηρετεί στην Ικάν Πάφου. Καμία σύλληψη και για αυτή την υπόθεση. Από την αρχή του χρόνου Νικήτα, δηλαδή μέσα σε 18 μέρες, 17 εμπρισμοί και όπως μαθαίνουμε όλοι είναι ανεξιχνίαστοι. Όπω έλεγε στον αντένα, πρόσωπο που είναι σε θέση να γνωρίζει πράγματα και καταστάσει, εντό του αρχηγείου η κατάσταση μοιάζει με ηφαίστειο. Τμήματάρχε και επεύθυνοι υπηρεσιών, κάποιε φορέ, νικήτα, δεν ανταλλάζουν ούτε καλημέρα. Ιδιαίτερα αν μεταξύ του εκκρεμούν και διαδικασίε προσφυγή για θέσει και προαγωγέ. Εξαιτία των δικαστικών προσφυγών, η ηγετική πυραμίδα των έξι θέσεων λειτουργεί σήμερα στην ουσία μόνο με τη Zio, αφού οι τέσσερι βοηθοί αρχηγοί δεν μπορούν. Ούτε οδηγία να δώσουν, ούτε έγραφα να υπογράψουν. Ενώ δεν μπορούν να μεταβαίνουν στην εργασία τους με την στολή τους, καθώς οι προαγωγές τους έχουν πέσει μετά από προσφύγες. Παρ' όλα αυτά, είναι δεδομένο θυσία ότι η αστυνομία ανέλαβε να εκπονήσει πρόταση για μέτρα, κάτι που περιμένει και ο Υπουργό. Ακριβώ. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε τι εισηγήσει που θα σταλούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα στον αρμόδιο Υπουργό, αλλά και κατά πόσον θα καταφέρουν στο αρχηγείο να βρουν τα πρόσωπα που θα βγουν από τα γραφεία για να στελεχώσουν την πρώτη γραμμή και να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτι παρόμοιο είχε ζητηθεί και τον Σεπτέμβριο. Μετά τα σοβαρά επεισόδια, αλλά η σχετική μελέτη ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Οι λύσει, Νικήτα, πρέπει να είναι άμεσε και πρέπει να τις ζουν, να τι αισθανθούν οι πολίτε, εάν θέλουμε να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλεια. Η όποια περαιτέρω καθυστέρηση απλώ θα ενισχύσει περαιτέρω και το οργανωμένο έγκλημα. Να κλείσω μεταφέροντα σα πληροφορίε που θέλουν τον πρόεδρο τη Δημοκρατία να κάνει σκέψει όπω τα επόμενα 24 ώρα συγκαλέσει ευρία σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με όλου του αρμόδιου φορεί που σχετίζονται με τα θέματα ασφάλεια τη χώρα.